Και μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στη συζήτησή μας με τον εκλεκτό καλεσμένο μας, τον αντιπεριφερειάρχη δράμας, τον κύριο Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ. Είμαστε, όπως είχαμε αναφέρει και πριν, στον αύριο χώρο του πρώην Καπνολογικού Ινστιτούτου, που αναβαθμίζεται ιδιαίτερα και θα επαναλειτουργήσει ξεχωριστά και μοναδικά, δίνοντας μια άλλη προοπτική, όπως μας έλεγε και πριν ο αντιπεριφερειάρχης δράμας. Κύριε Παπαεμμανουήλ, όμως υπάρχουν και άλλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, πολλά από τα οποία τα βλέπουμε και εμείς, παραδείγματος χάρη πρόσφατα ταξιδεύοντας για Θεσσαλονίκη, εκεί στον κυκλικό κόμβο. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτό το κομμάτι. Τι γίνεται σε ό,τι αφορά τον τομέα των έργων οδοποιίας και στον κυκλικό κόμβο εκεί στην έξοδο προς Θεσσαλονίκη. Ένα από τα πρώτα πράγματα που μας απασχόλησε, κυρία Κυριακίδου, όταν αναλάβαμε τα ηνία της αντιπεριφέρειας δράμας, ήταν τα οδικά δίκτυα στον νομό δράμας και η είσοδη της πόλης. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος κυκλικός κόμβος στον Ξηροπόταμο, αλλά μετά μπαίνοντας μέχρι και τη Λαβρεντιανή Μονή, εκείνο το κομμάτι θέλει δουλίτσα. Εκεί λοιπόν τελείωσε η μελέτη. Είναι ύψος προϋπολογισμού 650.000 ευρώ, δημοπρατείται αυτές τις μέρες και το υπόλοιπο 1,5 χιλιόμετρο μέχρι και την Τζομπάνγκα, εκεί τη Λαβρεντιανή Μονή, το Γεφυράκι, σε λίγο καιρό θα δέσει, θα κουμπώσει πολύ ωραία με τον όμορφο κυκλικό κόμβο του Ξηροποτάμου. Αυτό είναι ένα έργο που θα αρχίσει να φαίνεται το επόμενο διάστημα. Αυτό που όμως ήδη φαίνεται, όπως είπατε, είναι το έργο του κυκλικού κόμβου στη Softex. Ένας κόμβος με τα φανάρια μέχρι και πριν από λίγο καιρό, που δυστυχώς ήταν και σημείο που προκάλεσε θανατηφόρα δυστυχήματα και είχαμε και απώλειες ανθρώπινων ζώων και γενικότερα ήταν το πιο έτσι σημαντικό που μας απασχόλησε, ότι έπρεπε πια να μετατρέψουμε αυτόν τον κόμβο σε κυκλικό, ο οποίος κυκλικός κόμβος, ένα από τα ωφέλη που έχει είναι και η ελαχιστοποίηση των τροχιών ατυχημάτων. Mm-hmm. Επίσης ένα όφελος είναι η γρηγορότερη διέλευση των οχημάτων, δεν καθυστερεί η διέλευση όπως με τα φανάρια, και βέβαια είναι και η αισθητική αναβάθμιση, γιατί πετυχαίνουμε μια ωραία είσοδο της πόλης, της δράμας από τη Θεσσαλονίκη και μέχρι και τη Νέα Μισό θα είναι μια εντυπωσιακή είσοδος που πιστεύω θα μας κάνει να νιώσουμε όλοι ότι είμαστε μπαίνουμε σε μια πόλη που λέμε ότι είναι αντάξια η είσοδος της ιστορίας της και του πολιτισμού της. Γιατί και έτσι πλέον στις μεγάλες πόλεις, παραδείγματος χάρη στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, πλέον δεν υπάρχουν τα φανάρια, υπάρχουν όλες οι παρακάμψεις. Δεν ξέρω, πριν από 20-25-30 χρόνια κάποιοι θεώρησαν ότι με τα φανάρια γίνεται κάτι πιο ουσιαστικό και πιο καλό. Η σύγχρονη πρακτική όμως, γιατί βλέπω, λένε κάποιοι, τώρα το κάνετε. Μα να μην το κάναμε, αφού πρέπει να γίνει, πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Τι πρέπει σας είπα, δηλαδή, γιατί το κάνετε? Έτσι, ναι, το και ακούσαμε και αυτό, γιατί το κάνετε ή μάλλον αργήσατε να το κάνετε. Συγγνώμη, εγώ αντιπεριφερειάρχης είμαι ένα χρόνο και 7-8 μήνες. Εντάξει, θεώρησα και με βάση αυτά που βλέπω και που έχω βγει και έξω ότι έπρεπε να γίνει. Και γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν προχωρήσαμε και έχω εδώ το συμφωνητικό της κατασκευής του έργου, το οποίο πρέπει να σας πω ότι ο διαγωνισμός του έγινε στις 31 Αυγούστου του 2022. 31 Αυγούστου λοιπόν του 2022 εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού που έγινε και ανατέθηκε εκτέλεση των εργασιών στην τάδε εταιρεία. Και υπογράφτηκε η σύμβαση στις 20 Δεκεμβρίου του 2022. 20 Δεκεμβρίου λοιπόν του 2022 υπογράφτηκε η σύμβαση για την μετατροπή του κόμβου της Softex σε κυκλικό. Μιλάμε για ένα έργο προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Εσείς από πότε είστε αντιπεριφερειάρχης? Από την πρωτοχρονιά του 2022. Άρα επί δικής σας θητεία. Ναι, αυτό έγινε τον Αύγουστο του 2022, ναι. Ο διαγωνισμός. Και 20 Δεκεμβρίου του 2022 έγινε η υπογραφή της σύμβασης. Δηλαδή είναι μέσα στο 2022 όλη η διαδικασία και βέβαια από την αρχή που αναλάβαμε τρέξαμε όλη τη διαδικασία στα περιφερειακά συμβούλια, στις οικονομικές επιτροπές, στην αποκεντρωμένη, στην υπηρεσία του επιτρόπου. Όλα αυτά θέλουν ένα τρέξιμο, θέλουν μια δουλειά. Δεν είναι έγινε ας πούμε σήμερα, το είπαμε σήμερα και έγινε αύριο, αλλά δεν χάσαμε ούτε μια μέρα, κυρία Κυριακίδου. Εσείς προσωπικά ή η περιφερειακή αρχή? Όχι, αυτό το έργο ήταν πραγματικά ένα από τα πρώτα έργα που πρόταξα όταν ανέλαβα τη διοίκηση. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα αν το έκανα εγώ, αν το έκανε, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος, γιατί ναι, καταλαβαίνω,
τι θέλετε να πει. Τη σημασία έχει. Ναι. Σημασία έχει λοιπόν ότι το έργο αυτό είναι σε εξέλιξη και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δοθεί σε χρήση σε όλους τους δραμηνούς και όλοι θα έχουμε τα ωφέλη του, που είναι το σημαντικότερο. Όλα τα άλλα, και δεν μπαίνω εγώ σε τέτοιες συζητήσεις, είναι δευτερεύοντα. Πιστέψτε με, είναι δευτερεύοντα. Είναι δευτερεύοντα. Καλά, λίγο θα μείνω εγώ, όχι πολύ. Ό,τι θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μ' αρέσουν οι κουβέντες, να είναι ζωντανές. Νομίζω ότι διακρίνομαι για τη ζωντάνια μου και στη συνέντευξη. Κύριε Παπαϊμανουήλ, συχνά ακούμε σε διάφορους βαθμούς στις τοπικές αυτοδιοίκησης και στις περιφερειακές και στις τοπικές κατευθύνσεις, στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό, όχι, αυτό το έργο το ξεκίνησα εγώ, όχι, δεν ήταν αυτού, ήταν δικό μου. Και μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, γιατί κάποιοι πολλές φορές επιμένουν σε αυτό και είναι και το, ίσως δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό και αφήνουν παράλληλα πολλές αιχμές σε όλους τους υπόλοιπους. Και πολλές φορές αυτό δεν γίνεται μόνο από τις αντίπαλες παρατάξεις, αλλά και εσωτερικά. Και καμιά φορά ίσως τα εσωτερικά είναι και τα πιο δύσκολα ή και τα πιο επικίνδυνα εντός εισαγωγικών. Εσείς το νιώσατε όλο αυτό, γι' αυτό είπα κάποια στιγμή, τρέξατε γρήγορα. Εσείς προσωπικά, η παράταξη, κοιτάξτε, τι θα είχατε να μας πείτε πάνω σε αυτά τα πολλά που σας είπα. Εντάξει, είναι μέρος του παιχνιδιού της ενασχόλησης με τα κοινά, να γίνονται και κινήσεις εντυπωσιασμού. Να γίνονται και κινήσεις που ενδεχομένως θέλουν να αδειάσουν κάποιον ή θέλουν να γεμίσουν κάποιον. Η ουσία όμως είναι μία, κυρία Κυριακή. Ναι. Το αποτέλεσμα από τη δουλειά που κάνουμε. Επειδή είμαι έμπειρος στα κοινά, από το 2006 που πρωτοασχολήθηκα και τότε με τίμησαν οι δραμηνοί εκλέγοντάς με δημοτικό σύμβουλο με τον κύριο Θωμά Μαργαρίτη, τον τότε δήμαρχο. Συμπλήρωσα λοιπόν 3 τετραετίες στο Δήμο της Δράμας, είναι η πρώτη μου θητεία στο δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Έχω μια εμπειρία, διαβάζω πάρα πολύ, είμαι από τις πρωινές, τις πρώτες πρωινές ώρες, από το ξημέρωμα στο γραφείο, από τις 6-6.30 ώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα κρίνονται με βάση τη δουλειά που κάνουμε. Υπάρχει μια συνέχεια επίσης στη διοίκηση. Εγώ αν είναι κάτι που έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Χ, θα το πω. Δεν είμαι ούτε δηλός, ούτε φιδωλός, ούτε αν θέλετε άνθρωπος που δεν αναγνωρίζει πράγματα. Μπορώ να διακρίνω. Η διάκριση, λέγει ο συγχωρημένος ο πατέρας μου Γρηγόρη, είναι από τις αρετές σου. Εδώ για το κυκλικό κόμβο της Όφτεξ, εγώ θα σας πω. Έτσι, που δεν έχει τόση σημασία για τον κόσμο. Ναι. Ότι δέστε λίγο, εδώ είναι το συμφωνητικό της κατασκευής του έργου. Εδώ λέει ότι ο ομοιοδοτικός διαγωνισμός έγινε στις 31 Αυγούστου του 2022, τον 8ο δηλαδή του 2022, και αυτή που είναι η υπογραφή της σύμβασης της του συμφωνητικού της κατασκευής του έργου αναρτήθηκε στο διάβια στις 20 Δεκεμβρίου του 2022. Όταν ολοκλήρω, μετά το διαγωνισμό, πέρασε δηλαδή από τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, στα μέσα τέλη Δεκέμβρη, 3,5 μήνες που χρειαζόταν για να ολοκληρωθεί η νομιμότητα αυτής όλης της πράξης από την Υπηρεσία Επιτρόπου και από την Αποκεντρωμένη. Και φτάσαμε λοιπόν το Δεκέμβριο του 2022 να υπογράψουμε τη σύμβαση. Από εκεί και πέρα, τα άλλα όλα είναι δευτερεύουσα σημασίας και δεν με αγγίζουν. Τώρα, αν θα πει κάποιος ότι αυτό το έργο δεν είναι δικό σου, είναι του άλλου, εγώ θα πω ότι όλα τα έργα που γίνανε από το 19 μέχρι τώρα είναι τα έργα της διοίκησης του Χρήστου Μέτιου. Και αυτό είναι η καλύτερη απάντηση για όλα. Και αυτό αποδεικνύει ότι ο Περιφερειάρχης, ο Χρήστος ο Μέτιος, ενδιαφέρεται για τη Δράμα πραγματικά. Και δεν έχει σημασία αν αντιπεριφερειάρχης είναι ο Παπαϊμανουήλ ή κάποιος άλλος. Σημασία έχει ότι η νέα περιφερειακή αναγέννηση, ως παράταξη που αυτή τη στιγμή διοικεί το Δήμο, τη Δράμα όχι μόνο δεν την έχει αδικήσει, τη Δράμα την έχει φέρει πάρα πολύ ψηλά σε χρηματοδοτήσεις, σε μελέτες, σε εξασφάλιση κονδυλίων για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή, κυρία Κυριακίδου, πρέπει να σας πω. Είστε καλά οργανωμένος, βλέπω. Ναι. Παπαϊμανουήλ. Θα σας πω. Φυσικά, δεν μιλάμε εδώ με. Λοιπόν, εδώ. Εδώ. Για το Δήμο Δράμας. Προτινόμενα νέα έργα. Προτινόμενα. Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
Το έργο που σας είπα πριν για την ανακατασκευή της οδού, εκεί μετά τον κυκλικό κόμβο του Ξηροποτάμου, ύψος 650.000 ευρώ. Εδώ στον Κορίλοβο, λίγο πιο πάνω, έχουμε εξασφαλίσει για την δασοπροστασία και τη δασοπυρόσβεση ένα πολύ σημαντικό έργο, προϋπολογισμού 640.000 ευρώ, που αφορά την κατασκευή υδατοδεξαμενής 300 κυβικών μέτρων νερού και την τοποθέτηση 25 κρουνών για την πυροσβεστική. Σε περίπτωση που ομιγένει, το έχουμε κάποιο δυσάρεστο γεγονός. Και ιδιαίτερα επίκαιρο. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ για μένα σημαντικό έργο. Πάρα πολύ σημαντικό. Το είναι στα προτινόμενα έργα που θα μπουν στο 24 τώρα. Επίσης, κύριε Παπαϊμανουήλ, αν θέλετε να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί και το φετινό καλοκαίρι το καταστροφικό έργο των πυρκαγιών ήταν μεγάλο. Και στην περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Ροδόπη, Εύρω, Αλεξανδρούπολη, Πολίδης και Καβάλα. Οπότε και η γκρίνια που υπάρχει είναι γιατί δεν γίνονται προληπτικά έργα. Μα, εδώ είναι έργα στον τομέα της πρόληψης. Ένα έργο προληπτικό. Και αυτό τώρα. Ένα έργο προληπτικό. Αυτό το έργο αφορά, σας είπα, την δημιουργία υδατοδεξαμενής εδώ στους πρόποδες του Κορυλόβου, 300 κυβικών μέτρων και τη τοποθέτηση 25 πυροσβεστικών κρουνών σε σημεία που μας έχει υποδείξει πυροσβεστική. Αυτό στο πρώτο σοπ που έκανα, το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, αυτά σημαίνουν τα ακρονίμια, τα αρχικά του σοπ, όταν ανέλαβα την Περιφερειάρχης, ήταν ο τότε διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών, ο Γιάννης Ραμπατζής, που την πρώτη ιδέα που μου έθεσε. Αυτό λοιπόν έγινε μελέτη, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και το βάζουμε τώρα στο πρόγραμμα το τεχνικό του 24. Άρα λοιπόν. Σας μιλάω τώρα για αυτά που έχουμε δρομολογήσει ήδη. Ένα επίσης πολύ σημαντικό έργο είναι η διευθέτηση του χυμάρου της Καλυφίτου, της δυτικής όψεως, δηλαδή πίσω από το πάρκο των Κυπρίων Αγωνιστών, μέχρι και τη σωληνωτή γέφυρα του Αρκαδικού, και η μελέτη εκτείνεται τώρα και προς τη Νέα Μισό. Ουσιαστικά εκεί θα γίνει μια δεύτερη ανάπλαση. Εκτός από την Κίτη που θα γίνει πολύ όμορφη με τα Σανζανέτ, θα γίνει και ο δρόμος και θα γίνουν και περιπατωτικοί διάδρομοι και φωτισμός με παγκάκια. Θα γίνει εκεί μια νέα ανάπλαση, κυρία Κυριακή. Αυτό είναι το. Πριν είπατε, αναφέρατε ένα. Ότι σας λένε με το όνομά σας το μικρό, Γρηγόρης. Και λέμε. Είπατε, με παρομοιάσατε με τον να ήμουν στο νομάρχη και δήμαρχο Σοκράτη Δημητριάδη, όπως Σοκράτης, ας πούμε, που τον είχα γνωρίσει, τον να ήμουν Σοκράτη Δημητριάδη και τον τιμώ και τον τιμούσα και τον τιμώ και μετά το θάνατό του. Και αναφέρουμε κάποια πράγματα που άφησε ο Σοκράτης, ο Δημητριάδης. Θέλω να είναι ένα από αυτά που θα αφήσω ως από το πέρασμά μου στην αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι για μένα ένα πολύ κομβικό έργο. Η ανάπλαση της δυτικής όψης του χυμάρου της Καλυφίτου από το πάρκο των Κυπρίων Αγωνιστών μέχρι τον Αρκαδικό και τώρα που το εκτείνουμε μέχρι και τη Νέα Μισό και τις γραμμές. Εκείνη όλη η ανάπλαση που είναι πραγματικά μια υποβαθμισμένη, όπως το είπατε, περιοχή. Το επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε εξασφαλίσει, δέστε εδώ, ένα ποσό ύψους 4.230.000 ευρώ που προβλέπει τη διευθέτηση του χυμάρου της Καλυφίτου από το τέλος της επικάλυψης του χυμάρου μέχρι και τη σωληνωτή διάβαση, έτσι, εκεί που βγαίνουμε προς τον Αρκαδικό. Εκείνο όλο λοιπόν το κομμάτι θα γίνει κάτι όπως έχουμε από το Δημοτικό Οδείο προς το γήπεδο Κραχτίδη. Εντάξει, μπορεί να μην έχει γήπεδα και τέτοια, αλλά θα έχει περιπατητικούς διαδρόμους. Θα μπορεί ο κόσμος να πάει να περπατήσει, να κάνει ποδήλατο, να αθληθεί. Και να παράλληλα δει κάτι και διαφορετικό. Αντιπλημμυρικό. Αυτό ναι. Και το κυριότερο, έτσι το κάνουμε, γιατί εμείς είμαστε για τα ρέματα, για τους χυμάρους και πολλές περιφέρειες. Έχει αντιπλημμυρική θωράκιση του οικισμού της Δράμας σε εκείνη την περιοχή κυρίως, αλλά και στον αστικό ιστό προς τα μέσα. Οπότε διτός ο ρόλος του συγκεκριμένου. Ακριβώς. Και στόχος του συγκεκριμένου. Και εδώ βέβαια να πούμε ότι στα έργα τα πολύ σημαντικά είναι η μελέτη του Εκκλησιαστικού Μουσείου της Ιεράς Μητροπόλεως και η κατασκευή κτηρίου Εκκλησιαστικού Μουσείου της Ιεράς Μητροπόλεως. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια ευρώ. Ένα σύγχρονο κτίριο που θα είναι εκεί στη Λαβρεντιανή Μονή παραδίπλα, που θα γίνει εκεί ένας κόμβος ουσιαστικά θρησκευτικού τουρισμού, γιατί και η Λαβρεντιανή Μονή που το προσεχές διάστημα θα λειτουργήσει, ήταν επιθυμία και του Μακαριστού Μητροπολίτου Δράμας κυρίου Παύλουλα και ο νυν σεβασμιότατός μας ποιμενάρχης ο κύριος Δωρόθεος το συνεχίζει, και η δική του βούληση είναι το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Δράμας να κατασκευαστεί σε αυτό το χώρο δίπλα στη Λαβρεντιανή Μονή και όχι αρχικά όπως είχε επιλεγεί ο χώρος δίπλα στον Άγιο Χρυσόστομο. Γιατί ενδεχομένως εκεί στον Άγιο Χρυσόστομο θα έκλεινε και το χώρο που είναι σαν ένα έξω γήπεδο και αυλή που παίζουν και τα παιδιά, και ενώ εκεί θα υπάρχει ένα κόμπλεξ έτσι, κτηρίων που θα συνάδει με τον θρησκευτικό τουρισμό. Κύριε Παπαϊμανουήλ, ξέρετε γιατί χαμογελώ, γιατί πάλι θέλω να κάνω μια ερώτηση. Στη διάθεσή σας. Εγώ θα την κάνω και αν θέλετε απαντάτε. Αν πιστεύετε ότι σας φέρνω σε δύσκολη θέση, πείτε μου ότι δεν θέλετε να το σχολιάσετε και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Πάμε και θα δούμε.
Κατά διαστήματα έχετε δεχτεί κριτική και για το γεγονός ότι ασχολείστε με το χώρο της ψαλτικής, ότι είστε στο χώρο, πολύ κοντά στο χώρο της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας. Θα θέλατε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό? Θέλω να πω την τιμή μου και καμάρι μου που είναι ψάλτης. Είναι πραγματικά για μένα ένας τίτλος τιμής. Ξέρετε τι σημαντικό πράγμα είναι να ανεβαίνεις στο αναλόγιο και να μπορείς να υμνείς το Θεό. Να μπορείς να αποδίδεις αυτά τα εκκλησιαστικά ποίηματα, γιατί είναι ποίηματα που έχουν ένα θρησκευτικό περιεχόμενο, τα οποία έχουν επενδυθεί με μουσική από κάποιους πολύ σπουδαίους συνθέτες. Αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, που τα έχουν μελοποιήσει, όπως λέμε, είναι η Μπετόβεν και η Μπαχ και η Σοπέν της βυζαντινής μουσικής. Και πραγματικά νιώθω πολύ τυχερός που, παρόλο που οι σπουδές μου, όταν ξεκίνησα και έφυγα το 1989 που τελείωσα το Λύκειο, το δεύτερο Λύκειο Δράμας, και κατέβηκα στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσω πολιτικές επιστήμες, δεν ήξερα ότι το μέλλον θα μου τα έφερνε έτσι. Το 1996 που γύρισα από τη Βοστόνη, από τις σπουδές μου, που εκεί σπούδασα ψυχολογία, θα κάνω έναρξη στην εφορία ως καθηγητής βυζαντινής μουσικής. Δεν το ήξερα. Έχετε συνδυάσει όλα τα. Μα σας το είπα τόσο σύντομα τη ζωή μου. Αυτό. Αλλά ήμουν τυχερός. Mm-hmm. Γιατί βρέθηκα κοντά σε σπουδαίους ανθρώπους που πραγματικά με οδήγησαν σε βαθμό να ερωτευτώ αυτή τη μουσική. Δηλαδή, ο άμνηστος δάσκαλός μου, ο Χαρίλος Σταλιαδόρος, ο Καζαντζίδης της βυζαντινής μουσικής, ήταν η αφορμή που, όταν κατέβηκα και πήγα στην Αγία Σοφιά κοντά του και τον άκουσα, με έκανε να αγαπήσω πραγματικά αυτή τη μουσική και να τη δω με άλλο μάτι. Και έτσι, και να ασχοληθώ πια μέσα από την επιστημονική της διάσταση. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι βιοπορίζομαι ως καθηγητής βυζαντινής μουσικής. Διδάσκω από το 1996 στα Δημοτικά Οδεία Δράμας και Καβάλας. Mm-hmm. Και δούλεψα και για σειρά ετών στη Θεσσαλονίκη στο Κρατικό Οδείο και κάποια χρόνια ως αναπληρωτής και ορομίσθιος στην εκπαίδευση, είτε στην πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια, κυρίως στο Μουσικό Σχολείο της Δράμας, έτσι μια δεκαετία. Δεν κατάφερα να διοριστώ τότε με τον νόμο της Γιαννάκου, το 30μηνο που ήταν υπουργός παιδείας η αείμνηστη Μαριέτα Γιαννάκου το 2006. Που όσοι είχαν 30 μήνες προϋπηρεσία σε μουσικά σχολεία γινότανε μόνιμοι. Εγώ είχα 29 μήνες και 10 μέρες. Για 20 μέρες δεν με έπιασε το 30 μήνο, αλλά σε αυτή τη ζωή όλοι είμαστε περαστικοί. Κάθε εμπόδιο για καλό. Κάθε εμπόδιο σε καλό. Οπότε επειδή... Άρα λοιπόν σε αυτούς που λένε, δεν ξέρω εγώ τι λένε, ή ίσως ηρωνικά, ας πούμε αναφέρονται στην ιδιότητά μου αυτή του ιεροψάλτη, καταρχήν πρέπει να τους πω ότι δεν με αγγίζει, γιατί είναι για μένα τιμή η όποια δουλειά κάνω, και αυτοί ασχολούνται με κάποιο επάγγελμα και βιοπορίζονται. Επίσης να τους πω ότι μου επεφύλαξε ο Θεός πολύ μεγάλες τιμές μέσα από αυτήν την ενασχόληση. Τώρα δεν θέλω να μιλώ για το ότι έχω ζήσει μέσα από αυτή τη μουσική, αλλά ήταν πολύ σημαντικό για μένα ότι με τίμησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με το οφήκιο του Άρχοντος Πρωτοψάλτου, το οποίο μου απένιμε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και πάει σε Αφρικής κύριος Θεόδωρος, και είναι ύψιστη τιμητική διάκριση που μπορεί να έχει ένας ιεροψάλτης, και στον κόσμο την έχουν γύρω στα 8-9 άτομα και είμαι ένας από αυτούς, και νομίζω ότι αυτό μου δίνει πραγματικά έτσι πολύ βαρύ φορτίο στους ώμους μου για την μεγάλη εθνική μας μουσική. Δεν ξέρω ότι είναι κάτι τόσο σπάνιο αριθμητικά. Ναι, είναι πολύ. Δεν το έχουν όλοι. Δεν το έχουν πολλοί. Είμαστε πολύ λίγοι άρχοντες, πρωτοψάλτες. Αλήθεια δεν το ήξερα. Ναι, ναι, ναι. Και επίσης, ξέρετε, αυτή η μουσική υπάρχει από τον 10ο αιώνα. Ο Μίκης Θεοδωράκης έλεγε ότι αυτός ο πολύ σπουδαίος Έλληνας, ο πολύ, πολύ σπουδαίος μουσικός και συνθέτης, ότι η μήτρα όλων των σύγχρονων μουσικών εκδοχών είναι η βυζαντινή μουσική. Είμαι λοιπόν ένας δάσκαλος αυτής της μουσικής, κατά πώς λένε, στον κόσμο, γιατί, ξέρετε, έχω υπογράψει πτυχία και διπλώματα πάνω από 1000 μαθητές και στη Δράμα, στο Δημοτικό Οδείο, αλλά και σε άλλα οδεία, όχι μόνο δημοτικά, και ιδιωτικά και δημόσια, σε όλη την Ελλάδα, που με καλούν στις επιτροπές των εξετάσεων, που γίνονται πτυχιακές και διπλωματικές εξετάσεις, που για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή να με καλούν από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, για να είμαι στην επιτροπή που είναι πενταμελής αυτή η επιτροπή των εξετάσεων των μαθητών που φτάνουν στο σημείο να πάρουν πτυχίο ή δίπλωμα. Εν πάση περιπτώσει, επανέρχομαι λοιπόν σε όλους αυτούς και τους λέω ότι για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο
Και είναι αυτό που με αναπαύει. Ξέρετε, και αυτή την περίοδο που μιλάμε και που είμαι και αντιπεριφερειάρχης Δράμας, ναι, δεν έχω σταματήσει να ψάλλω, δεν έχω σταματήσει να υμνώ το Θεό, και από την πρωτοχρονιά του 19, μετά από 10 χρόνια που ήμουν πρωτοψάλτης εδώ στον Ιερό Ναό των 12 Αποστόλων στη Δράμα, mm-hmm, από το 2008 μέχρι το 2018 έψαλα στον Ιερό Ναό των Αγίων 12 Αποστόλων στη Δράμα. Πιο μπροστά, για κάποια χρόνια ήμουνα στο Δοξάτο, στον Ιερό Ναό του Αγίου Θανασίου, από το 2000 μέχρι το 2004. Και όσο ήμουν και φαντάρος το 97-98 και εδώ στη Δράμα που υπηρέτησα ως δόκιμος έφεδρος αξιωματικός, από το 19 την πρωτοχρονιά είμαι πρωτοψάλτης εδώ λίγο πιο έξω από τη Δράμα στην Καρβάλη, στο προσκύνημα του Αγίου Γρηγορίου, που είναι ένα πραγματικά πανελλήνιο προσκύνημα. Βρίσκεται το σκήνομα του Αγίου Γρηγορίου, του προστάτη μου κιόλας, και για μένα προσωπικά είναι πολύ μεγάλη τιμή και ευλογία να ψάλλω και να έχω απέναντι τον προστάτη Αγιών που φέραν οι πρόσφυγες από την Καπαδοκία το 22 στα Κάρα, όταν τους διώξανε από εκεί με βίαιο τρόπο οι Οθωμανοί Τούρκοι και τους βγάλαν από τις εστίες τους και αναζήτησαν μια καινούργια πατρίδα και ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Και για μένα είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο και τιμητικό αυτό το γεγονός, και θέλω να ευχαριστήσω και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου που μου εμπιστεύτηκε αυτή την πολύ υψηλή θέση του πρωτοψάλτη στο πανελλήνιο προσκύνημα του Αγίου Γρηγορίου στη Νέα Καρβάλη. Κύριε Παπαμανουήλ, έχουμε κάνει αρκετές συνεντεύξεις. Είναι η πρώτη φορά που σας ρώτησα κάτι τέτοιο. Και εγώ πρώτη φορά που σας απάντησα αυθορμήτως, ας πούμε, όλα αυτά. Δεν ξέρω αν σας έχει ξαναγίνει αντίστοιχη ερώτηση. Δεν θυμάμαι και εμένα να μην ξαναγίνει και δεν θυμάμαι να τα έχω ξαναπεί και δημόσια όλα αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είπαμε να είναι και μια ζωντανή συνέντευξη. Ναι, όπως πάντα, ούτως ή άλλως. Και να μην είναι έτσι. Γιατί η αναφορά που είχαμε κάνει και πριν στο άδειασμα, κάποιες φορές νιώθω ότι το επάγγελμα, και στη συγκεκριμένη περίπτωση και το δικό, στη δική σας, ίσως ακόμα και στο επάγγελμα υπάρχει κάποιες φορές, με βάση το επάγγελμα, υπάρχει ένα bullying, εργασιακό bullying θα λέγαμε. Καταρχήν εγώ το νιώθω λειτουργήμα αυτό. Σωστά, εντάξει. Και δεν είναι, είναι και το κομμάτι το εκπαιδευτικό, της διαδικασίας δηλαδή της διδασκαλίας, αλλά και το κομμάτι το ερμηνευτικό, ναι, του αναλογίου, που εκεί πλέον, εντάξει, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Απαιτεί πνευματική εγρήγορση, σωματική ανάπαυση. Θέλει πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Δεν είναι εύκολο. Τώρα κάνουμε μια συνέντευξη. Mm-hmm. Και εσείς και εγώ πρέπει να είμαστε σε μια πνευματική εγρήγορση για όσο διάστημα μιλάμε. Να μην χάσουμε τη ροή των λόγων μας, εσείς των ερωτήσεων, εγώ των απαντήσεων. Έτσι, φανταστείτε εκεί που είναι σε εξέλιξη ζωντανά, live. Πάντα, δεν είναι κάτι που το γράφουμε. Που έχει είναι δική του δυσκολία ούτως ναι, ή άλλως. Το κάνουμε ναι, ζωντανό. Ναι. Εκείνο είναι κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ναι. Πρέπει να είσαι, ας πούμε, επιτραπή έκφραση, στην τζίτα πρέπει να είσαι. Έτσι, να μην κάνεις κάποιο λάθος οπουδήποτε. Ναι. Είτε τονικό, αν θες να κάνεις σωστά τη δουλειά σου, είτε στο τι θα πεις. Είναι ερωταποκρίσεις. Εκεί πέρα υπάρχει μια ερώτηση και απάντηση. Έτσι. Κάπως έτσι συμβαίνει, mm-hmm, λοιπόν. Αντιφωνικό μέλος, λέμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και αν θες να το κάνεις σωστά, θέλει προετοιμασία και από πριν. Έτσι όπως μας το λέτε, πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι. Και χαίρομαι πραγματικά που έχω βγάλει εκατοντάδες μαθητών, mm-hmm, που το κάνουν με σεβασμό και αγάπη. Και για μένα αυτοί οι μαθητές μου που πραγματικά έτσι νιώθω την αγάπη τους, γιατί η σχέση μαθητή με δάσκαλο, ειδικά στη βυζαντινή μουσική, είναι άρρηκτη. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο δέσιμο, ξέρετε. Και είναι για μένα ό,τι καλύτερο, έτσι, να υπάρχει, να με παίρνουν τηλέφωνο, δάσκαλε, είδαμε τη συνέντευξή σου με την κυρία Κυριακίδου στο Σταρ και τα είπε, είσαι σου να χύμαρος. Φαντάζομαι ότι μετά από αυτήν τη συνέντευξη να δούμε τι θα σας πούνε, κύριε Παπαϊμανουήλ. Δεν ξέρω αν πριν ο όρος που χρησιμοποίησα, το εργασιακό bullying, επαγγελματικό bullying, κάνει ήταν αδόκιμος. Όχι, μια χαρά αλλά ήταν, εντάξει. Εξάλλου, στην ασχόληση με την πολιτική, το ακούω συχνά που το λένε, αλλά γελάω και μέσα μου και έξω μου, γιατί πραγματικά ότι το παίρνετε, με διασκεδάζει. Ναι. Δεν αλίμονα αν στεναχωριόμουν για κάτι τέτοιο. Εντάξει, υπάρχουν προβλήματα έξω στον κόσμο πολύ σοβαρά. Δεν είναι. Εντάξει, είναι για μένα κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια να σας πω ότι δεν ξέρει πολλοίς κόσμος την ιδιότητά μου του ψυχολόγου. Επειδή δεν άσκησα αυτό το επάγγελμα. Οι σπουδές μου. Την αναφορά και σπουδές μου όμως. Και ψυχολόγος και. Αν έπαιρνα το κινητό μου, θα σας έδειχνα και την ταυτότητα που έχω από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων, που είμαι ο μοναδικός δραμηνός ψυχολόγος που είναι μέλος του ΣΕΠΣ. Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, δεν είναι άλλος δραμηνός, είναι μοναδικός στον ΣΕΠΣ.
έτσι, και σπούδασα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη ψυχολογία και νομίζω ότι απλά επειδή με αναπαύει η ενασχόλησή μου επαγγελματική με τη βυζαντινή μουσική, δεν ασχολήθηκα επαγγελματικά. Ποτέ όμως δεν ξέρεις. Μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να πω να το κάνω και αυτό, για να κάνω και ένα κάτι διαφορετικό στην καριέρα μου και στη ζωή μου. Σας έχω ικανό να κάνετε τα πάντα. Να ανοίξω και γραφείο έξω, ναι. Συμβουλευτικής. Τώρα δεν ξέρω αν είστε ο μοναδικός δραμηνός. Δεν πιστεύω να βρεθεί κάποιος και να μας πούνε ότι α, δεν μας κάνατε αναφορά. Γιατί κάποιες φορές τυχαίνει και αυτό, κύριε Παπαμανουή. Επειδή μιλάω με τη διοίκηση του τέτοιου, αυτοί μου το έχουν πει. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Ίσως δεν έχουν την εγγραφή στο ΣΕΠΣ, στο σύλλογο. Ναι. Και τους παρακινώ να την κάνουν, γιατί είναι, πρέπει να βρισκόμαστε στα συνδικαλιστικά μας όργανα, να συμμετέχουμε. Γιατί σε κάποια συνεντεύξεις, το λέω, λένε κάτι καλεσμένοι και μετά μας παίρνουν τηλέφωνο και λένε εκείνο γιατί δεν το είπατε, παραπληροφόρηση. Πώς είναι, ας πούμε, ο ιατρικός σύλλογος, πώς είναι ο δικηγορικός σύλλογος. Υπάρχει και ο σύλλογος Ελλήνων ψυχολόγων. Ναι. Μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να το αγνοούν ή για κάποιους άλλους λόγους να έτσι, μην το έχουν κάνει. Εγώ και μια νέα πληροφορία. Ναι, μα εδώ πέρα γι' αυτό κάνουν διαδραστική κουβέντα που βγάζει πολλά λαβράκια από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, αρχίζει και περνάει πάλι ο χρόνος. Είπαμε, αντίστροφη μέτρηση στις εκπομπές. Πολλά που δεν προλάβαμε να πούμε. Σας. Τι να πούμε εδώ πέρα τώρα, τι να πρωτοπούμε. Τι να πρωτοπούμε. Θα ήθελα μια αναφορά με τα οδικά έργα. Εντάξει, κοιτάξτε, όχι, κάνουμε μικρομιλιά ποταμούς, ορεινό δίκτυο. Έτσι, μικρομιλιά ποταμή, ένα δίκτυο που έχει 40 χρόνια να γίνει κάποια παρέμβαση και αν θέλουμε να μιλάμε για ανάπτυξη του ορεινού όγκου και της τουριστικής αναβάθμισης του νομού, πρέπει να επενδύσουμε στην ανάπτυξη του οδικού δικτύου και στον ορεινό όγκο. Έτσι, μιλάμε λοιπόν για μικρομιλιά ποταμούς, για βόλακα μικροκλεισούρα ποταμή, μιλάμε για παρανέστη πρασινάδα, που τώρα εκεί στον Ιερό Βράχο της Πρασινάδας, στα μετέωρα της Δράμας, πριν από λίγο καιρό Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας έκανε ανδρική μονή, που την επάνδρωσε κιόλας με μοναχούς, έκανε και μια χειροτονία και ανέβηκαν 5 λεωφορεία πάνω. Εκεί ο Δήμος Παρανεστίου, ξέρετε, θα γίνει τώρα λαύρα. Θα πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Άρα λοιπόν εμείς προνοήσαμε πριν ακόμα γίνει αυτή η παρέμβαση από την Ιερά Μητρόπολη και κάναμε το οδικό δίκτυο. Δέστε τώρα, αυτό έγινε τον Αύγουστο του 2022 επίσης, παράλληλα με το έργο του κυκλικού κόμβου της Όφτεξ. Επίσης ξεκινάει ο δρόμος Πλατανιά, Τελέα, Όρια, Νομών, Δράμας, Ξάνθης, εκεί προς το Παρανέστη. Mm-hmm. Η γέφυρα του ποταμού Νέστου, η γέφυρα της Μαρμαριάς, το μεγαλύτερο έργο που έκανε η περιφέρειά μας. 3,5 εκατομμύρια ευρώ, η γέφυρα της Μαρμαριάς έξω από τον Νικηφόρο. Μιλάμε για μια σύγχρονη γέφυρα που πραγματικά εξυγχρονίζει το οδικό δίκτυο και βέβαια τελειώνει η μελέτη της γέφυρας του Αγκίτη, του ποταμού Αγκίτη, προς την περιχώρα, στο Δήμο Προσοτσάνης, στα όρια των ομών Δράμας Σερών. Και στο 24 η μελέτη θα παραδοθεί το Σεπτέμβριο, είναι στα τελειώματά της και θα μπει στο τεχνικό πρόγραμμα του 24. Πάρα πολλά έργα, κυρία Κυριακίδου, δηλαδή. Γίνεται ένας οργασμός, ειδικά στα οδικά δίκτυα, στην οδοποιία, στην οδική ασφάλεια, στην αναβάθμιση των υποδομών που έχουν, και βέβαια να πούμε εδώ πέρα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μπήκε η μελέτη για τον Ευρωκόπη, για τον δρόμο Προσοτσάνη-Ευρωκόπη, επαναχάραξη και βελτίωση του οδικού δικτύου. Έτσι, μιλάμε για ένα έργο που πραγματικά θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή. Ναι. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο εδώ πέρα. Λοιπόν, μελέτη βελτίωσης εθνικής οδού από διασταύρωση Προσοτσάνης έως Νευροκόπ και Τελωνείο Εξοχής. Διαγωνισμός μελέτης προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, η μελέτη 500.000 ευρώ. Βελτίωση, να λέμε δηλαδή, να καταλάβει ο κόσμος, θα κοπούν 15-20 στροφές. Γιατί αν μιλάμε για επαναχάραξη θα πάρει πολύ χρόνο. Mm-hmm. Και βάλαμε, δεσμεύσαμε εκεί 5 εκατομμύρια ευρώ για την ανακατασκευή αυτού του δρόμου στο προσεχές διάστημα. Πρώτα η μελέτη, 500.000 ευρώ και μετά το έργο που έχουμε δεσμεύσει τα χρήματα. Αυτό είναι τώρα δηλαδή κάτι εξασφαλισμένο, κυρία Κυριακίδου. Όπως είναι κάτι εξασφαλισμένο, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, ότι η αναβάθμιση του δικτύου εδώ, της επαρχιακής οδού Μικρομιλιάς Παπάδων κάτω Θόλου. Δηλαδή ουσιαστικά ο ορεινός όγκος από τον Ευρωκόπ μέχρι το Παρανέστη συνδέεται. Εδώ λοιπόν
είναι 8.000 περίπου, συγγνώμη, 8 χιλιόμετρα περίπου, που κάποιος για να πήγαινε από τον Ευρωκόπη στο Παρανέστη έπρεπε να κατέβει στη Δράμα και να ανέβει ξανά πάνω. Το... Αυτό τώρα λοιπόν θα είναι... Εδώ δεσμεύσαμε ποσό της τάξης των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που λέμε για την αναβάθμιση του ορεινού όγκου παίρνει σάρκα και οστά. Εδώ είναι το πιο σημαντικό. Και τώρα σε τόσο μικρή απόσταση θα γίνει. Ναι. Είναι πραγματικά. Η φυστάμενη οδό στο τμήμα αυτό είναι χωμάτινη. Το συνολικό μήκος είναι περίπου 8 χιλιόμετρα. Και μιλάμε αποσκοπή στο έργο βελτίωση τη χάραξη και πλήρη κατασκευή του τμήματο μικρομιλιά Παπάδων. Είναι, οι Παπάδε είναι εκεί στη γέφυρα του Σιδηρονέρου. Mm-hmm. Εκείνο το κομμάτι δηλαδή ενώνεται ουσιαστικά. Αυτό για μένα, είδατε πάνω στην κουβέντα, ξεχνάμε τα πιο σημαντικά. Δηλαδή το Προσοτσάνι είναι Ευρωκόπη Τελωνίου Εξοχής και το Μικρομιλιά Παπάδες κάτω Θόλος. Αυτά είναι έργα πνοής για τη Δράμα. Και με αυτό που σας είπα, αν προχωρήσουν όλα καλά για τη δυτική όψη του χυμάρου της Καλυφίτου, θεωρώ ότι βάζουμε τη Δράμα πραγματικά σε μια νέα εποχή, κυρία Κυριακίδου. Και για μας αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Και πρέπει οι Δραμηνοί να καταλάβουν ότι στις 8 Οκτωβρίου κρίνονται πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει αυτή η πορεία, η αναπτυξιακή, αυτή η πορεία που έχει ξεκινήσει από το 2019 το Σεπτέμβριο με αυτή τη διοίκηση του Περιφερειάρχη του Χρήστου Τουμέτιου, πρέπει να συνεχιστεί, γιατί έχουμε πάρα πολλά ωφέλη και νομίζω ότι θα συνεχιστεί. Στα τελευταία ελάχιστα λεφτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Παπαϊμανουήλ, αυτό ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Τελευταία ερώτηση. Τι κρίνεται στις περιφερειακές εκλογές στις 8 Οκτωβρίου. Από ό,τι καταλάβατε από τη συζήτησή μας, κρίνεται το μέλλον πραγματικά της Δράμας σε μια νέα εποχή. Είμαστε σε ένα κομβικό σταυροδρόμι να προχωρήσουν πράγματα μπροστά, να δει η Δράμα πραγματικά κάποια θέματα να λύνονται που ήταν χρόνια μόνο στα χαρτιά. Εδώ τώρα πια είναι χειροπιαστά γεγονότα. Έχουμε δρομολογήσει λύσεις σε θέματα που χρονίζανε και μόνο τα ακούγαμε ή ούτε καν τα ακούγαμε, μόνο σε συζητήσεις, στα καφενεία και στις ταβέρνες. Νομίζω ότι λοιπόν με σοβαρότητα, χωρίς πολλά λόγια, αλλά με σκληρή δουλειά, έχουμε προχωρήσει πράγματα και γι' αυτό ζητάμε από τους Δραμηνούς να μας αξιολογήσουν και να μας κρίνουν. Βέβαια εδώ δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι ήμασταν κοντά και στην καθημερινότητα και είμαστε κοντά. Δηλαδή δεν υπήρχε συμπολίτης μας να ζητήσει κάτι από το πιο μικρό, το πιο ασήμαντο μέχρι το πιο σημαντικό που εμείς να μην προσπαθήσουμε τουλάχιστον να δώσουμε λύση. Στα θέματα της εκπαίδευσης δεν υπάρχουν σχολιά που ζήτησαν σέτ ρομποτικής και να μην ανταποκριθήκαμε. Δεν υπάρχουν σχολιά που ζήτησαν για τα εργαστήρια φυσικής και χημίας εξοπλισμό και να μην το δώσαμε. Δεν υπάρχουν αθλητικά σωματεία, πολιτιστικά σωματεία που να ζήτησαν οτιδήποτε και να μην το υλοποιήσαμε. Ήμασταν κοντά σε οποιαδήποτε δράση πολιτισμού. Και επειδή πραγματικά για μας ο πολιτισμός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θα σας πω ότι σε λίγες μέρες ξεκινά και το φεστιβάλ Βία Εγνατία. Το φεστιβάλ Βία Εγνατία, την Παρασκευή 1, το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου. Πάντα οργανωμένος ο κύριος Παπαϊμανουήλ. Το δείχνουμε εδώ. Παρασκευή. Φέτος δε είναι το έτος Μαρία Κάλλας και το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου, εκεί στο Πάρκο των Γλυπτών, στο Διοικητήριο, θα έχουμε μαζί μας μια δραμηνή σοπράνο που μεγαλουργεί στη Γερμανία και έχει τραγουδήσει στα μεγαλύτερα θέατρα της Ευρώπης. Η Πέννη Ισοφρονιάδου, την οποία την είχα κάποτε και μαθήτρια στο μουσικό σχολείο. Η Πέννη είναι τώρα μόνιμη σοπράνο στην Όπερα του Βερολίνου. Θα μας παρουσιάσει λοιπόν ένα μουσικό αφιέρωμα στην κορυφαία Ελληνίδα Υψήφωνο, με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννησή της, η οποία εντάχθηκε στον επαιτειακό κατάλογο της UNESCO. Και τιμώντας την οικουμενική συνεισφορά της Μαρία Κάλλας στον κόσμο, στην παγκόσμια τέχνη, θα κάνουμε αυτή την εκδήλωση με την Πέννη Ισοφρονιάδου και την Κατερίνα Σακέτα, μια πιανίστα επίσης διάσημη. Και μια ξεχωριστή εκδήλωση για να μην γκρινιάζουμε ότι εδώ στη Δράμα έχουμε. Και επίσης να πω ότι θα ξεκινήσει το φεστιβάλ Βία Εγνατία την Παρασκευή, βέβαια, 1η Σεπτεμβρίου, με ένα μουσικό ταξίδι στο έντεχνο και λαϊκό ελληνικό τραγούδι με την δραμηνή πάλι τη Χριστίνα την Καμπερίδου, πάλι στο Πάρκο των Γλυπτών. Και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου με τον αγώνα δρόμου 10
χιλιόμετρων στα χνάρια της αρχαίας Εγνατίας Οδού με αφετηρία τη Μαυρολεύκη και τερματισμό το Καλαμπάκι. 10 χιλιόμετρα με μια καινοτομία όμως φέτος. Θα έχουμε και έναν λαϊκό περιπατητικό δρόμο 1 χιλιόμετρου, 800 μέτρων για οικογένειες και παιδιά. Νιώθω άβολα που κάθε φορά σας κάνω στο τελείωμα της συνέντευξής μας να τρέχετε. Γιατί ο χρόνος έχει περάσει. Γρηγόρης είναι το όνομα. Πρέπει να τρέχουμε. Και να πω ότι καινοτομία, και κλείνω με αυτό, είναι ότι φέτος θα έχουμε κατά τη διάρκεια του τριήμερου φεστιβάλ ανοιχτά 15 μουσεία της δράμας. Έτσι, εκθεσιακούς χώρους, αρχαιολογικό μουσείο, το Λύκειο Ελληνίδων, το Σαντριβάν, την καπναποθήκη του Αναστασιάδη και το πέτρινο σπίτι, το άσπρο σπίτι, το Μουσείο της Δόξας Δράμας, στο Δήμο Δοξάτου το Λαγραφικό Μουσείο και την εκθεσιακή γωνιά του Πολιτιστικού Συλλόγου, στην Προσοτσάνη το Λαογραφικό Μουσείο Προσοτσάνης και την έκθεση της Μικρόπολης, στο Παρανέστη το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Πάρκο των Ηλιακών Ρολογιών, το Αστρονομικό Παρατηρητήριο, το Λαογραφικό Μουσείο της Πτελέας και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και στον Ευρωκόπη το Μουσείο του Πάρκου του Λύση, εκεί στο χειρό του Λύση. 15 χώροι συνεννοηθήκαμε με όλους αυτούς για να τους έχουμε ανοιχτούς αυτό το τριήμερο με ελεύθερη είσοδο από τις 1, 2 και 3 Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι τριήμερο πολιτισμού, αθλητισμού, ιστορίας. Έτσι, και θα υπάρχουν μόνο και αρχαιολόγοι που θα ενημερώνουν όλους τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες της δράμας για την σημασία που είχε η αρχαία Εγνατία Οδός αλλά και η σημερινή Εγνατία Οδός για την οικονομική, πολιτιστική, αθλητική ανάπτυξη του τόπου μας. Κύριε Παπαϊμανουήλ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Για άλλη μια φορά, εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Γρηγόρη Παπαϊμανουήλ, στον Γρηγόρη, όπως αναφέραμε και πριν τη δράμα, για να... Τι γλώσσα επιθυμείτε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσετε να συνομιλήσουμε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Νομίζω, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, είναι η πρώτη φορά που γίνεται συνέντευξη εδώ. Εγώ πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Και θεωρώ ότι θα είστε γουρλού, θα φέρετε γούρι εδώ για την περιοχή αυτή του Καπνιολογικού Ινστιτούτου, να γίνουν πολύ ωραία πράγματα το προσεχές μέλλον και να γίνει τόπος που θα ζητά κάποιος να έρθει εδώ και να κάνει συνέντευξη αλλά και να κάνει και εκδηλώσεις που οραματιζόμαστε να γίνουν στο μέλλον. Λέτε να γίνω γουρλού και με εσάς? Αυτό θα σας το πω τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου. Χρειάζεται, θα φανεί. Όχι, όλα χρειάζεται. Όλα είναι θέμα και σκληρής δουλειάς, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι και η θετική ενέργεια που εκπέμπουν οι άνθρωποι είναι κάτι που βοηθάει τον αγώνα μας και το ίδιο εύχομαι και εγώ για εσάς, γιατί και εσείς έχετε μια δύσκολη περίοδο μπροστά σας, να είστε γεροί και να συνδράμετε έτσι και εσείς και το Star Βόρειο Ελλάδος στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Έτσι, όχι μόνο των δραμηνών, αλλά και όπου γης ανθρώπων που βλέπουν μέσω του διαδικτύου τη συχνότητά του. Σας ευχαριστούμε και εγώ προσωπικά και εκ μέρους του Star Βορείου Ελλάδος. Καλή επιτυχία και πάλι. Ευχαριστώ, κυρία Κυριακίδου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.